Όπα! Ωραία! Καθεδάρα! Οι αρχοντάδρομοι το πίνουν έτσι στην Κηφισιά. Για αρχόντους! Σηκώνουν και το δάχτυλο πάνω, κοίτα. Και το πίσω το δάχτυλο, ε! Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, φρέντο με κρύο σάντουιτς. Γαλοπούλα και πορτοκαλάδα. Κάτσε λοιπόν, όλα μαζί. Και πορτοκαλάδα, καφέ. Πρωινό μία ώρα, μία ώρα και 20 το μεσημέρι. Καλά είναι. Εντάξει. Περιορέξος. Σπαραγκόμητα. Τι έχουμε, εμβόλυμη. Λοιπόν, εμβόλυμη. Εμβόλυμη αγωνιστική. Να δώσουμε κανένα προγνωστικό. Πώς πήγε στην προηγούμενη. Δεν πήγε καλά, αλλά πήγε καλά στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά. Εντάξει, μία ή άλλη. Δεν είμαστε και τύψτε, ρε φίλε. Επαγγελματίες. Εγώ λέω τι. Σιγά. Σιγά. Εγώ λέω τι θα παίξω. Ωραία, χαρτοπετσέτα, ρε μαλάκα. Τρεις χαρτοπετσέτες έδωσε εδώ. Άστο που φάνε, ρε, που σκουπίζεις με αυτό. Λοιπόν, κυρία, θα πει στο πλάνο, δεν θέλει. Λοιπόν. Ωραία, εγώ μένα. Έχει κάτι. Κανό, μάτισα εδώ. Λευτή λεπτή. Πρόσεξε, γιατί παρακάτω μένεις, ε. Πρόσεξε. Ζένι, της λέω. Ανοιχτό μυαλί. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια. Φίλοι. Και εκείνη με λέει και εγώ λέω. Αυτό είναι. Ωραίο, περνάει. Έτερο να κάνει. Μετά τα 50 δεν ξεχνάζονται. Το μάτι παίζει, εντάξει. Το άλλο να μην παίζει. Το άλλο πρέπει να παίζει. Μετά τα 50. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ρίξε μια δαγκονιά και πάμε στα προγνωστικά. Ωραία, καλοπούλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Άρης Λαμία, 5 η ώρα, Τετάρτης, πρώτο μάτς. 1.55 ο Άσος, 4 ισοπαλία, 6.80 το διπλό. Αν μ' αγαπάς, φίλα Σταυρό, και εγώ από δεν έχει. Ισοπαλία, τέτοια θέλω να λες, όπως έδωσες και δύο με τον Όφη, έτσι σε θέλω. Σε έκραξε και ο Μπουγάτσας θες, ε. Σου φέρει κουβά στο στούντιο, λέει για τον Ραπτόπουλο, λέει. Ας λέω ότι θέλει. Ναι. Πες το να πάρει το μωρό της αιματολογίας. Δεν θα μιλάς για τον Άρη, εσύ λέει. Δεν θα μιλάς για τον Άρη. Πες το μοναδικό κοντό ανόητο που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Πάλι τον κράζεις. Μα τον κράζω γιατί τον αγαπάω. Πότε ο Άρης έκανε συνεχόμενα αποτελέσματα στο Χαριλάου νίκες. Πρώτον και δεύτερο. Α, είναι στατιστική, λες, ισοπαλία μετά από νίκη. Πρώτο. Ναι. Η Λαμία είναι καλή ομάδα, ένα γκολ θα το κάνει. Δεν όφη. Ένα πέναλτι ναι. Θα πάρει ο Καρλίτο, ένα γκολ θα πάρει ο Καρλίτο. Μια τελική θα κάνει ο Καρλίτο, θα σου χάσει ένα γκολ. Την είδα την καλοσύνη της με τον Βόλο. Λαμία έχει να κερδίσει εκεί από τον Οκτώβριο, γι' αυτό σου λέω να φοβάσαι. Α, ωραία. Τέλεια. Κράρη ισοπαλία. Και άμα πάρεις του μωρό τις αιματολογικές εξετάσεις, έξω από το Ιπποκράτη μετά από εγχείρηση προστάτη 80χρονος, καλύτερες έχει. Είναι, ναι. Είναι λιωμένος. Η διακοπή βάλσαμο είναι τώρα για τον μωρό, έτσι. Βάλσαμο είναι. Ναι. Να τον έχω φρεσκαδούρα για το κύπελο και για το... Μη σου τραυματιστεί μπουγάτσα ο μωρό με τη Λαμία. Προτίμα να χάσεις 2 βαθμούς με 0-0 παρά να κερδίσεις ένα 0 με γκολ του μωρό και να το χάσεις με καμιά φορά σε 3 μήνες. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Καλά, μην το μελετάς. Σ' αυτά σε φοβάμαι. Μην το μελετάς. Λοιπόν, Βόλος Παναθηναϊκός. Αύριο η Σάρτ πάλι, ε. Πάλι θα τα δεις τα μάτια. Εμείς Μαρμίτα και Ραπτόπουλος είμαστε αδέρφια. Εντάξει. Τα μάτια γίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν κάνουμε. Λοιπόν, Βόλος Παναθηναϊκός. Έχουμε εδώ 8.5 ο Άσος, 5 ισοπαλία, 1.37 το διπλό για τα γέλια. Με αυτόν τον Βόλο που έχουμε δει με τον προπονητή που επέστρεψε τον παλιό παίζοντας ένα πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, ισοπαλία με Ολυμπιακό, νίκη Λαμία κλπ. 1.37 το διπλό. Θα μπουν γκολ. Over. Γκολ. Γκολ. Ωραία. Πάμε την Πέμπτη τώρα που γίνονται και τα περισσότερα παιχνίδια. 3 η ώρα Γιάννενα Πανετολικός. Ντέρμπι ζωής και θανάτου. 2-10 ο Άσος, 3-20 ισοπαλία, 3-90 το διπλό. Ο Πανετολικός είναι ομάδα η οποία δύσκολα βάζει γκολ. Έβαλε 2 στην ΑΕΚ, πού μετά. Και η άμυνα του δεν μου λέγει πολλά πράγματα. Θα γίνει με καινούργιο προπονητή. Θα έχουμε ένα παιχνίδι ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Σέρας ΑΕΚ. 11 ο Άσος, 5-30 ισοπαλία, 1-30 το διπλό. Από τον Αύγουστο.
την έχω πάρει χαμπάρι την ΑΕΚ, είμαι ο πρώτος που την είχα. Νομίζω ότι το πέναλτι που δεν πήρε ο Βίντα στο 95. Όλοι νομίζαμε θα το δώσει εδώ το πέναλτι. Ρε Μελισσαρίδη, για να σας τα πούμε. Αν είναι και στην ΕΠΟ και σε φοβόταν οι διαιτητές, που μένει η γυναίκα που πάει το παιδί σχολείο κτλ. Αυτό το πέναλτι θα το πάρεις. Κάτσε, με την Κηφισιά δεν θα το έπαιρνε. Το πέναλτι που δεν πήρε ο Βίντα χθες. Δηλαδή το πέναλτι που δεν παίρνει με Κηφισιά και χθες. Θα το πάρει. Είναι ένα. Τι σημαίνει, λες, πώς θα ερμηνεύεις αυτά τα δύο που δεν πήρε η ΑΕΚ. Και κάτι καλά δεν κάνουν οι συνεργάτες του Μελισσανίδη. Θα είχα πάρει κεφάλι εγώ. Θα το πάρει με στις αίρες. Εκτός αν άλλος είναι το μεγάλο κεφάλι τώρα στην ΕΠΟ, Κωστή. Μήπως η μοιρασιά άλλαξε μεριά. Γκαγκατσό ιστορίο τέτοια, ας πούμε. Είναι. Ή ο Μελισσανίδης, να σου κάνω μια ερώτηση, κοιμίζει τους άλλους και στα play-off βγάλει δόντια όπως έκανε πέρυσι. Ξέρω από τον Γιάννη τον Μαυρόπουλο που τα έχει πάρει στο κρανίο και παίρνει μέτρα. Ο Μαυρόπουλος ο Γιάννης είναι φιλόπιτος. Πού ήταν στην Καλαμαριά, λες. Και είναι μέσα στην ΑΕΚ κορπαδόρος. Ο παλιός Καλαμαριάς, δεν ήταν ο ρεπόρτερ. Θα πάρει πέναλτι μέσα στις αίρες. Άρα πέναλτι, ε. Ωραία. Όφι Αστήρ Τρυπόλεως. Η ξενέρα της ξενέρας, ο ξενέρα. Δύο ομάδες νομίζω οι οποίες μετά και τα τελευταία και την προηγούμενη αγωνιστική νομίζω δεν έχουν στόχο. Τώρα ίσως είναι η έκτη θέση ψηλό. Ίσως όφι να μπει στην εξάδα όφι. Θα τολμήσω τον Άσο. Άσο, ε. Θα το τολμήσω. 2-0-5 απόδοση. Θα τολμήσω τον Άσο. Ωραία. Κηφισιά ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα. 8 η ώρα. Της πέμπτης, 7.90 ο Άσος, 4.60 η ισοπαλία, 1.42 το διπλό, υψηλή απόδοση το διπλό. Νομίζω ότι... Ερώτηση τώρα, ναι. Πώς δίνει 1.30 την ΑΕΚ μέσα στον Πανσεραϊκό και δίνει 1.40 τον ΠΑΟΚ στην Κηφισιά. Θεωρεί την Κηφισιά καλύτερη ομάδα τον Πανσεραϊκό. Δεν νομίζω. Υποτιμάει λίγο τον Μπάουξο στο πρωτάθλημα. Ναι. Γενικά από την αρχή του πρωταθλήματος το περνάει μια υποτίμηση. Τώρα το δίνει όμως τα ίσα με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά... Τριτοτέταρτο φαβορεί, αλλά με μικρή. Ναι, πέρασαν τόσα μάτς, τόσα και καλά μάτς του Πάου και μέτρια μάτς του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω ότι η Κηφισιά βάζει πολλά γκολ, τρώει πολλά γκολ. Εγώ θα βάλω. Over 3,5 το μάτσα αυτό. Over 3,5, ε. Ναι. Μάλιστα. Και τέλος. Να βάλω over 3,5 και goal. Είναι μεγάλη απόδοση. Ωραία, ωραία απόδοση. Είναι δηλαδή 1-3, 2-4, 2-3, 2-4, ναι. Ναι. Και κλείνουμε με Ατρόμητος Ολυμπιακός. 8,75 ο Άσος, 4,70 ισοπαλία, 1,38 το διπλό. Ο Ατρόμητος έπαιξε την κόντρα στον Παναθηναϊκό, την έπαιξε καλά, πέταξε το 3-5-2, το έκανε 4-3-3, αλλάξε σύστημα. Ναι. Προσέχει πολύ τον αντίπολο και παίζει με το χώρο. Με το χώρο θα παίξει και με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο κολλητό στην έδρα του πιστεύεις ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει δεύτερη κολλητή ζημιά. Πιστεύω ότι θα πάρθει πέναλτι. Είτε από τον Ατρόμητο είτε τον Παναθηναϊκό ή στον χώρο θα φύγει ο Ατρόμητος, θα πάρει άλλα πέναλτι. Ή η πίεση του Ολυμπιακού θα φέρει μέτρια σέντερ μπακ του Ατρόμητου. Ναι. Και εδώ θα δώσω πέναλτι. Και εδώ θα δώσω πέναλτι στο μάτς. Αυτά θα παίξω, αυτά δίνω, τι ψέρετε λίμε. Και νομίζω θα πάμε καλά. Ωραία.